Μία άλλη υπόθεση, η οποία είναι συγκλονιστική, δεν μπορεί να τη συλλάβει ανθρώπινος νους. Καμιά φορά ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα περιστατικά που συμβαίνουν έτσι σε όλη τη χώρα και λες, δεν το συλλαμβάνει ανθρώπινος νους. Αυτή η έκφραση πια είναι τόσο κοινότυπο. Δεν χρήμα τη χρησιμοποιήσει. Μπράβο, δεν δείχνει το σοκ που μπορεί να υπάρχει πίσω από την υπόθεση αυτή και μιλάμε. Θα πάμε στη Σκύρο και μιλάμε για ένα πατέρα, ναι, ο οποίος φέρεται να σελγούσε και στις δύο ανήλικες κόρες του. Και η τοπική κοινωνία είναι όντως σοκαλισμένη, γιατί μιλάμε για μια μικρή κοινωνία στη Σκύρο. Ο πατέρας αυτός λοιπόν, και το έχει παραδεχτεί μάλιστα, φέρεται ότι έχει ασελγήσει πάνω στις δύο του κόρες. Εμείς μίλησαμε και με τη μητέρα, η οποία μας είπε ότι. Και την έχουμε, ναι. Και μας είπε η μητέρα ότι αυτό που. Δεν είχε ιδέα καταρχήν τι συνέβη. Όταν λοιπόν την κάλεσαν από την αστυνομία για να τη γνωστοποιήσουν και να τη ρωτήσουν τι έχει γίνει με τον πατέρα, τους είπε η μητέρα ρώτησε το ανήλικο το παιδί, η οποία της επιβεβαίωσε με δάκρυα στα μάτια το τι ακριβώς έκανε ο πατέρας. Τι είχε συμβεί σε ένα. Στο Μαντρίδε και στο Αγρόκτημα που είχαν πάει και μετά. Έχουμε την μητέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω πώς είστε, πώς νιώθετε, τι συμβαίνει σήμερα, που βρίσκεστε με τα δύο κορίτσια σας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Χαλκίδα. Mm-hmm. Έχουμε φύγει από το νησί και ζούμε στη Χαλκίδα. Εσείς γνωρίζατε πριν, είχε περάσει κάτι, θα μου πείτε τι λέω κι εγώ, αλλά ξέρετε. Είναι αυτό ακριβώς, επειδή έχω ρωτηθεί πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Δεν είχα μακάρι να είχα πάρει κίνηση, κάτι, χαμπάρι, κάτι, να το είχα σώσει όλο αυτό. Δηλαδή κάποια κίνηση, κάτι να σας είχε πει μία από τις δύο, κάπου να. Κάτι να. Κάποια υπόνοια. Γιατί μετά, όταν φαίνεται, όταν γίνεται ένα γεγονός και το μαθαίνουμε, λέμε εκείνο έπρεπε να το δω διαφορετικά. Μετά καταλάβατε, ερμηνεύσατε διαφορετικά κάποιες άλλες συμπεριφορές του παρελθόντος. Όχι, όχι, δυστυχώς. Γιατί όλα κυλούσαν φυσιολογικά μέσα στο σπίτι. Ούτε η συμπεριφορά του πρώην συζύγου, ούτε των κοριτσιών είχε αλλάξει κάτι απέναντί του. Τα κορίτσια πώς είναι τώρα ψυχολογικά? Ψυχολογικά σοκαρισμένα ακόμα. Τι σας λένε? Έχουν πάθει σοκ και τα δύο τα παιδιά. Τι να σας πω, είναι δύσκολη η κατάσταση όλη αυτή που περνάμε αυτές τις μέρες. Τα παιδιά το μόνο που λένε είναι ότι δεν θέλουν να το ξαναδούν στη ζωή τους. Εσείς μετά από τις αποκαλύψεις που σας κάνανε οι μικρές και σας είπαν ότι ναι μαμά, εκείνη τη μέρα σας εξιστόρισαν το γεγονός, μιλήσατε με τον πατέρα τους? Ναι, φυσικά, την ίδια μέρα. Τι σας είπε? Όταν το ρώτησα αν είναι αλήθεια αυτά που μου είπανε τα παιδιά, γύρισε και μου είπε, πας καλά, είναι δυνατό, λέει, να πειράξω, λέει, τα παιδιά, επειδή έδωσε ένα φυλάκι, λέει, στη μικρή, απαγορεύεται, λέει, ένας πατέρας, λέει, να φιλήσει, λέει, το παιδί του. Στη δικογραφία πάντως αναφέρεται ότι ήταν και γυμνός ο πατέρας. Δεν έδωσε μόνο ένα φυλάκι. Φυσικά. Α. Όταν την πήγε μέσα στο κτήμα, ναι, της έβγαλε τα ρούχα και το ισόρουχο. Και μετά από αυτό το περιστατικό σας εκμυστήρισε? Μετά από αυτό το περιστατικό, ναι, ήρθανε τα κορίτσια όταν σχολάσαν από το σχολείο και μου είπανε τι είχε γίνει. Και η μεγάλη μου κόρη μου είπε ότι της το είχε κάνει το ίδιο όταν ήταν στην τρίτη δημοτικού, τρεις φορές. Τώρα τα κορίτσια πόσο χρόνο είναι? Η μεγάλη είναι 15 και η μικρή είναι 13. Οπότε μιλάτε ότι έγινε αυτό σε ηλικία περίπου 9-10 χρονών που περιγράφτε. Να ήταν το. Σωστά, ναι. Ειδικός έχει, φαντάζομαι, πάρει θέση για να βοηθήσει τα κορίτσια. Παρακολουθούν, τις βοηθάει. Έχουμε ξεκινήσει, ναι, σιγά-σιγά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και για σας. Καταλαβαίνουμε και ότι και για σας τα κορίτσια τώρα είναι ανήλικα, έχουν συμβεί αυτό από τον πατέρα τους. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς μιλήσατε με αυτόν τον άνθρωπο και σας είπε είστε καλά, αυτό που αρνούνται όλοι κατηγορηματικά και αποκλείεται, εγώ δεν το έχω κάνει. Ναι. Με την εξέλιξη που υπάρχει τώρα και να πούμε και μια καλημέρα και στη συνήγορο, την δικηγόρο, την κυρία Καρλή που έχουμε μαζί μας, mm-hmm. θα να προσπάθησε να επικοινωνήσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, τα έχει παραδεχτεί όλα αυτά που έχει κάνει, ποιο είναι η υπερασπιστική δική του γραμμή? Γιατί εμείς μαθαίνουμε, λένε, μαθαίνουμε ότι ο πατέρας είπε ότι είχε πρόβλημα και ότι δεν ήξερε τι έκανε κτλ.
Ότι θόλωνε, ας πούμε, και ήτανε... Ναι, αυτό ισχυρίζεται. Αυτό ισχυρίζεται αυτό και τώρα. Αυτό ισχυρίζεται. Ναι, βέβαια δεν μιλάμε ότι υπάρχει κάποια ψυχοπαθολογία για το γεγονός ότι έχει διαπράξει αυτές τις πράξεις. Είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του, αντιλαμβανόταν ακριβώς το τι έκανε. Και αυτό προκύπτει και από την κατεξακολουθητικότητα των πράξεων, αλλά και από τη διάρκεια που είχε η κάθε πράξη. Έχει ομολογήσει ένα μεγάλο μέρος από τις ασυλλογικές πράξεις που συστηματικά διέπρατε σε βάρος των κοριτσιών. Και αυτή τη στιγμή δεν αναφέρει κάποιες λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους, να πέσει στα μαλακά. Αυτό που, το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να μου επιτρέψετε είναι ότι έχουμε μια τραγική κατάσταση και αυτή η τραγικότητα επιτείνεται από το γεγονός ότι ο πατέρας όχι μόνο δεν έχει από την εν γέννη συμπεριφορά του μετανοήσει για τις πράξεις του, αλλά συνεχίζει να έχει απειλητική συμπεριφορά και στα κορίτσια και στη μάνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κορίτσια... που λέτε. Τι κάνει δηλαδή, επικοινωνεί στο τηλέφωνο και τους λέει ότι αν συνεχίζετε να αποκαλύπτετε πράγματα και στοιχεία θα σας... Ζει στον περίγυρο. Θα μας πάρει κεφάλια. Δεν πρόκειται να μας δώσει, ναι, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να μας δώσει ούτε ένα ευρώ. Θα ξεκινήσει να πουλάει, για να σώσει το μάρι του, ότι του έχουμε καταστρέψει τη ζωή, ότι τόσα χρόνια κοιμόταν δίπλα σε ένα φίδι. Τα έχετε καταγγείλει όλα αυτά? Βεβαίως. Εννοείται, η γυναίκα αυτή είναι αναγκασμένη αυτή τη στιγμή όχι μόνο να σταθεί βράχος δίπλα στα κορίτσια, είναι αναγκασμένη να κινεί και μια διαδικαστική διαδικασία για να υποχρεωθεί δικαστικά αυτός ο άνθρωπος να κάνει το αυτονόητο. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει, να καταβάλει ένα ποσό διατροφής για να καταφέρουν αυτή η γυναίκα μαζί με τα παιδιά της να ορθοποδήσουν. Γιατί πολύ ορθώς ερωτήθηκε αν παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τα παιδιά κάποιο ψυχολόγο. Εννοείται ότι η μητέρα προσέφυγε και απευθύνθηκε σε ψυχολόγο, αλλά ο ψυχολόγος χρειάζεται χρήματα. Η μητέρα ήταν άνεργη και ο πατέρας με όπλο ότι οικονομικά εξαρτώνταν όλη η οικογένεια από εκείνο, προσπαθεί με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις να τους πολεμήσει. Δηλαδή το βλέπουν καθημερινά. Και όλο αυτό. Όχι, έχουν μείνει στη Χαλκίδα και το είναι. Άρα δεν το πώς τους απειλεί? Όχι, όχι. Παίρνει τα μεγάλα μου τα... Έχω άλλα δύο παιδιά πιο μεγάλα και έπαιρνε τα μεγάλα μου τα παιδιά και τα έλεγε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος οικογένεια από πίσω του δεν έχει? Δηλαδή κάποιον άνθρωπο που θα μπορέσει, μια μάνα, ένα πατέρα, έχει γονείς και αδέρφια. Και δεν του λέει κανένας τίποτα να τον συνετήσει, να τον συμβουλέψει. Να τον μαζέψει τέλος πάντων. Αντιθέτως και το εν γέννη οικογενειακό περιβάλλον, τα αδέλφια του, ενισχύουν αυτού του είδους τις συμπεριφορές από πλευράς του πατέρα. Δηλαδή και τα αδέλφια τηλεφωνούν και εξαπολύουν τέτοιου είδους απειλές. Άρα λένε ότι τα νύφια λένε ψέματα. Από τη στιγμή που ανοίξαν το στόμα τους, έχει δημιουργηθεί βεντέτα. Δηλαδή κάτι αναφορές οι οποίες μας αφήνουν όλους άναυδους, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν αντιληφθεί το παραμικρό από τις εγκληματικές πράξεις που έχει τελέσει ο ίδιος ο πατέρας σε βάρος των παιδιών. Και από τη δίκη τι περιμένετε τώρα? Και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Ναι. Και τι ποινές επίσης είναι ενδεχομένως? Και... Αυτή τη στιγμή πέραν του ποινικού αδικήματος, για το οποίο η υπόθεση εκκρεμεί στην ανάκριση, είναι μυστική η διαδικασία της ανακρίσεως, επομένως περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματά της. Η μητέρα έχει αναγκαστεί, για να καταφέρει ο πατέρας να υποχρεωθεί να καταβάλει ένα ποσό διατροφής, γιατί από τότε που γίνανε αυτές οι αποκαλύψεις δεν καταβάλει ούτε ένα ευρώ, ούτως ώστε οικονομικά να τους πολεμά με αυτόν τον τρόπο. Έχει καταφύγει στο να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία εκδικάζονται σε λίγο, ούτως ώστε να υποχρεωθεί να καταβάλει ένα ποσό. Έχουν ανάγκες, τις έχει εγκαταλείψει αυτή τη στιγμή χωρίς να τους καταβάλει ούτε ένα ευρώ, πράγμα το οποίο έχει ολέθριες συνέπειες. Έχει καταφέρει να τις έχει οδηγήσει σε ψυχολογική εξαθλίωση, αλλά με το ότι δεν τους δίνει ούτε ένα ευρώ για να ζήσουν, επιδιώκει για την οικονομική εξαθλίωσή τους. Γιατί ταυτοχρόνως, να μην ξεχνάμε ότι είναι τρεις άνθρωποι που πρέπει να συνεχίσουν την καθημερινότητά του, ακριβώς, να ζήσουν, να έχουν το σπίτι τους, τα κορίτσια πάνε στην σχολείο. Τώρα, να ρωτήσουμε τη Μανούλα πάνε στο σχολείο. Η μητέρα έχει έρθει από τη Σκύρο, από ένα νησί, την πόλη της Χαλκίδος. Χρειάζεται να νοικιάσει σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή φιλοξενείται προσωρινά την οικία των μεγαλύτερων παιδιών της, όπου το σπίτι είναι 50 τετραγωνικά ασφαλώς και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στεγάσεως και χρειάζονται ένα μεγαλύτερο σπίτι για να μπορέσουν να διαμείνουν τα ανήλικα κορίτσια μαζί με τη μητέρα, και έχουν να επανδρώσουν στην ουσία ένα ολόκληρο
σπίτι. Αυτό που ρώτησε η Ελένη. Έχουν επιστρέψει στο σχολείο τα κορίτσια. Και στη ζωή τους γενικά. Έχει γίνει μεταγραφή, έχει γίνει μεταγραφή. Και γι' αυτό και όλες γίνονται και τα ασφαλιστικά για να δώσει και την άδεια το δικαστήριο για αυτό. Γιατί πλέον έτσι είναι η διαδικασία με το νέο οικογενειακό. Ούτως ώστε να γίνει μεταγραφή των κοριτσιών στα σχολεία εδώ πέρα της πόλης μας. Ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας, έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει και πάλι με τα κορίτσια. Έχει προσπαθήσει δηλαδή να τις πάρει, Είχε προσπαθήσει μέσω της μητέρας να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί τους, ούτως ώστε κατά τους ισχυρισμούς του πάντα να ζητήσει μια συγγνώμη. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η συγγνώμη θα ήταν πραγματική, διότι όλες οι πράξεις του, τις οποίες συνεχίζει, δεν δείχνουν καμία έμπρακτη μετάνοια για όλα αυτά τα οποία έκανε σε βάρος των κοριτσιών. Να ρωτήσω λίγο και τη μητέρα κάτι, γιατί είναι πόσο εύκολη για εσάς είναι και για τα παιδιά, βέβαια, η κοινωνικοποίηση τώρα σε μια καινούρια, σε ένα νέο περιβάλλον. Σίγουρα δεν είναι εύκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, μετά από 21 χρόνια τώρα στο νησί, μόνιμος κάτοικος εκεί πέρα, να πάρω τα παιδιά μου και να φύγω. Αλλά ήταν το μοναδικό πράγμα που σκέφτηκα για να προστατεύσω τα παιδιά μου από όλο αυτό. Και μπράβο σας. Να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Γενναίο πολύ και απαραίτητα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνουμε τι δύναμη και τι κουράγιο θέλει. Γιατί έχουμε δει και άλλα περιστατικά. Και μπράβο σας. Να παίρνεις τα παιδιά σου και να αλλάζεις τόπο χωρίς να έχεις πού να πας, πού θα μείνεις, πώς θα ζήσεις, τι θα φας, πού είναι το σχολείο των παιδιών σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω τα παιδιά. Για να τα σώσετε. Δεν ένοιαζε δηλαδή εκείνη τη στιγμή που θα μείνω και τι θα κάνω. Ήθελα απλά να πάρω τα παιδιά μου και να τα προστατεύσω. Η κοινωνία πάνω από όλα είναι τα παιδιά μου. Ορίστε. Η κοινωνία στη Χαλκίδα σας έχει αγκαλιάσει. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι πρέπει και το κράτος να σας αγκαλιάσει και να σας βοηθήσει στην επανένταξη σε μια άλλη καθημερινότητα και σε μια άλλη κανονικότητα. Θέλει βοήθεια, παιδιά. Κανονικότητα. Θέλει και βοήθεια, θέλει και βοήθεια αυτό και θέλει να επιταγυνθούν και οι νομικές διαδικασίες, ώστε και αυτό που λέει η κυρία Καρλή να συμβεί. Να βγει μια διατροφή και αυτός ο άνθρωπος υποχρεωθεί να τη δίνει. Μόνο τους ψυχολόγους που είπε η Νάνση πριν, τα χρήματα που χρειάζεται η γυναίκα αυτή. Συγχαρητήρια, μεγάλη δύναμη. Συγχαρητήρια, γιατί στις κλειστές κοινωνίες έχουμε δει να κλείνουν το τα στόματα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η γυναίκα αυτή μόλις πληροφορήθηκε για τις πράξεις του πατέρα σε βάρος των κοριτσιών, μίλησε. Είχε το θάρρος να μιλήσει, να πάρει τα κορίτσια και να τα προστατεύσει. Η κλειστή κοινωνία σε Σκύρο βοήθησε τη μητέρα αυτή όταν αποκαλύφθηκε το περιστατικό. Αν δεν ξέρουμε γνωρίζετε. Και ξέρει. Σε τι να με βοηθήσει. Που έμαθαν, ας πούμε, εκεί πέρα για το περιστατικό, ότι φύγατε εσείς, σας ρώτησε κάποιος, σας πήρε τηλέφωνο κάποιος να σας πει χρειάζεται κάτι, έγινε κάτι, τα παιδιά λείπουν από το νησί. Εδώ ο πατέρας που τα τραυμάτισε και τα... Πέρα από τους δικούς μου ανθρώπους, κανένας άλλος. Εγώ πραγματικά αυτό που λέω θα το ξαναπώ, σας βγάζουμε όλοι το καπέλο για τη δύναμη που έχετε δείξει, να βοηθήσετε και να σώσετε τα κορίτσια σας. Ευχόμαστε πραγματικά, κυρία Καρλή, ευχαριστούμε πολύ, να δοθεί σύντομα τέτοια θέματα. Μια λύση και όντως να μπορέσει να υποχρεωθεί. Και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Καρλή που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει και όχι σαν μόνο δικηγόρος και φίλη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέλω να το τονίσω. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έτσι, ναι. Εννοείται. Και πρέπει με αυτό να πορευόμεθα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλοι να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο γρήγορα γίνεται. Καλό κουράγιο στα δύο κορίτσια και σε αυτή τη μητέρα.